Τώρα, βλέπω όμως, Μανώλη, ότι δεν έχουν τρελαθεί καθόλου οι Τούρκοι. Είσαι ένα μεθοδική σε αυτά που λένε και είναι πάντα σε μια συνεπή γραμμή. Για παράδειγμα, αυτό που θα δούμε τώρα, της αντίληψης για την αναθεώρηση της συνθήκης της Λοζάνης, δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν πρέπει να μας εκπλήσει. Το είχε πει ο ίδιος ο πρόεδρος Ερντογάν. Θυμόμαστε εδώ και συνέντευξή του που είχε δώσει παλαιότερα στον Αλέξη Παπαχελά. Επομένως, με συνέπεια υπηρετούν τη γραμμή τους. Λοιπόν, για να πούμε καταρχάς, μιλάμε για τον Υπουργό Ενέργειας της Τουρκίας, Φατίχ Ντορμές, στη συνέντευξη του στο τηλεοπτικό δίκτυο Κανάλ 7. Έχουμε και αναλυτικά τις δηλώσεις του στην Καθημερινή σήμερα και πρωτοσέλιδο. Βεβαίως. Διότι χθες όταν άκουσα τις δηλώσεις, μου προκάλεσαν εντύπωση, διότι δεν είναι μόνο. Δηλαδή, είχε πει ο Τούρκος Πρόεδρος για τη Λοζάνη, αλλά ο Ντορμές κάνει την πρόταση και λέει ότι ελπίζω να απαντήσουν θετικά στην πρότασή μας και να ξεκινήσουν οι διευρυντικές επαφές με την Ελλάδα τους πρώτους μήνες του επόμενου έτους, να αρχίσει ο διάλογος. Όταν λέει διάλογο ο Ντορμές, για τον Ντορμές μιλάμε, τον Υπουργό Ενέργειας, λέει ότι στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και με τους πολέμους που ακόλουθησαν υπήρξαν κάποιες συνθήκες. Ανάμεσά τους είναι και η Λοζάνη. Όμως πέρασαν 100 χρόνια. Πιστεύω ότι αυτά μπορούμε να κάτσουμε να τα συζητήσουμε, να τα διαπραγματευτούμε. Δηλαδή, τι λέει, να επαναδιαπραγματευτούμε τη Λοζάνη. Ακριβώς. Και κάνει την πρόταση και λέει, αφού θα ξεκινήσουν οι διερευνητικές το διάλογος, άρα να μπει το θέμα. Αυτό λέει. Μα τι συζητάμε. Μάλιστα, έχουμε δει καταρχάς και με τον πιο επίσημο τρόπο τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας να λέει για να συζητήσει ότι θέλει να συζητήσει η Τουρκία την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Όμως εδώ, σε αυτά που λέει ο Ντορμές, στην πραγματικότητα είναι και η αμφισβήτηση κυριαρχίας νησιών για κάποιες άλλες συνθήκες που αναφέρεται. Όλο αυτό το πακέτο θέλει να το συζητήσει η Τουρκία. Βεβαίως η Ελλάδα δεν συζητά τέτοια θέματα. Το έχει ξεκαθαρίσει αυτό. Αυτό όμως, Μανώλη, είναι μια νέα εξέλιξη υπό την έννοια ότι το βάζει στο τραπέζι των διερευνητικών επαφών. Δηλαδή, εδώ δεν πήγαινε να συζητήσουμε αυτό. Αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή, αν το βάζει, αυτό είναι τελείως απαγορευτικό για την Ελλάδα. Αυτό είναι, δεν είναι θέμα αυτά που είχε πει ο Τούρκος Πρόεδρος πριν 3-4 χρόνια. Είναι ότι λέει, προτείνουμε, ελπίζω να ξεκινήσουν οι διερευνητικές επαφές σε λίγες εβδομάδες, ένα-δύο μήνες, να κάνουμε διάλογο για τα θέματα αυτά στις συνθήκες του Ντορμές. Αυτό είναι η νέα εξέλιξη. Οι διαφορές που έχουμε τις συνθήκες του Ντορμές. Ακριβώς, Μανώλη μου. Ναι, και νομίζω θα έχουμε εξέλιξη. Ας δούμε λοιπόν εμείς τις δηλώσεις του Ντορμές. Özellikle Yunanistan'a da buradan tabii seslenmek istiyorum. Yani bu coğrafyalar bizi komşu yaptı. Coğrafya kaderdir. Coğrafya kaderdir İbni Haldun'un dediği gibi. Ne siz oradan taşınacaksınız ne biz buradan taşınacağız. Evet geçmişte işte Birinci Dünya Savaşı akabinde devam eden savaşlarla birlikte çok net olmayan bir takım anlaşmalar belki bugünkü tartışmaların temelini oluşturuyor ki Lozan bunlardan birisi olmakla birlikte. Ama neredeyse artık 100 yıl geçiyor. Bunlar oturulup konuşulup müzakere edilebilir diye düşünüyorum. Bu önümüzdeki yılın işte ilk aylarından başlayarak inşallah bu teklifimize olumlu yanıt verirler ve tekrar diyaloglar. Στο μόνο που θα συμφωνήσουμε, Μανώλη, είναι ότι είμαστε υποχρεωμένοι να συμβιώσουμε. Εμείς από εδώ, οι Τούρκοι από εκεί. Αυτό δεν αλλάζει με τίποτα. Έτσι ορίστηκαν τα πράγματα, η γεωγραφία αυτό λέει, εδώ θα είμαστε εμείς από εκεί απέναντι οι Τούρκοι, έτσι. Με τις διαφωνίες και τις διαφορές. Ακριβώς. Όμως, αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επιμένω σε αυτή τη λογική και την άποψη της Τουρκίας. Πρέπει να αναλυθεί και από εκεί πέρα οι αρμόδιοι γνωρίζουν μετά καλύτερα τις δύο χώρες πώς θα προχωρήσουν. Κορυφαία στελέχη και την κυρία Μπακογιάννη που έχει διατελέσει υπουργός εξωτερικών και έχει τεράστια εμπειρία και έχει αξία αυτό που θα μας πει και σημασία. Και φυσικά τον καθηγητή, τον κύριο Συρίγο, Μανώλη μου, που και αυτός θα μας εξηγήσει τι σημαίνει αυτή η τοποθέτηση που μπαίνει στο τραπέζι των διερευνητικών, επαναλαμβάνουμε, όχι ως θεωρία γενική. Ακριβώς. Διότι μιλάμε για τον υπουργό που έχει στείλει το Roots Race. Έτσι, ακριβώς. Δηλαδή, επί τρεις μήνες αυτό στα, το οποίο στα νερά ασχολούμασταν. Ο αρμόδιος υπουργός. Όμως μιλάμε τώρα για τις τουρκικές απόψεις. Να δούμε και την άποψη του Τούρκου Προέδρου για τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας. Διότι βεβαίως αναφέρθηκε στο, όπως έχουμε συνηθίσει πια να ακούμε, για τη γαλάζια πατρίδα. Όμως μίλησε για τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας, ότι θα διεκδικήσει και θα τα υπερασπίζεται τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας στη γαλάζια πατρίδα, στον κυβερνό χώρο, αλλά και στο διάστημα. Στο διάστημα. Δήλωσε χαρακτηριστικά. Ναι, ακριβώς, ο Τούρκος Προέδρος. İstiklal marşımız bir asır önce millet olarak hürriyetimizi kazanmak, vatanımızı işgalden kurtarmak, kendimize yeni bir gelecek inşa etmek için vardığımız milli mutabakatın ifadesiydi.
Μάλιστα, μπήκε και το διάστημα λοιπόν τώρα στην προοπτική της ισχύωσης της Τουρκίας. Τώρα από εκεί πέρα μας έκανε εντύπωση ότι επανήλθε Μανώλη στο θέμα της Αγίας Σοφίας ο Τούρκος Πρόεδρος. Κοιτάξτε, χτες εγκαινίασε ένα μουσείο στην Άγκυρα καλών τεχνών. Εκεί έκανε μια ομιλία, θα τη δούμε σε λίγα λεπτά. Mm-hmm. Αυτό, εγώ επειδή είμαι άρρωστος σε αυτά τα ζητήματα, βλέπω φωτογραφίες, βίντεο το βράδυ, τηλεοπτικά δίκτυα κτλ. Και δύο φωτογραφίες μου προκάλεσαν εντύπωση, διότι φωτογραφήθηκε, η μόνη φωτογραφία που έχει μαζί με τον Ντεβλέτ Μπαξερί, τον κυβερνητικό του εταίρο, τον πρόεδρο του κόμματος της Εθνικιστικής Δράσης, είναι μπροστά σε έναν πίνακα της Αγίας Σοφίας, ως τζαμί, ιστορικός πίνακας, και βεβαίως εκεί μπροστά φωτογραφήθηκε. Οι υπόλοιπες όλες φωτογραφίες είναι μόνος του, με τη σύζυγό του, αλλά μαζί φωτογραφήθηκαν εκεί, διότι είναι δικό του έργο. Δικό του έργο η μετατροπή της Αγίας Σοφίας από μουσείο σε τζαμί. Εγώ δεν θέλω να λέω αρνητικό-θετικό, καταλαβαίνετε. Ναι, ναι, ναι. Δικό του έργο είναι και μπροστά στο δικό του έργο προτίμησαν να φωτογραφήσουν, να φωτογραφηθούν, και βλέπετε νομίζω τις φωτογραφίες ήδη εσείς στον αέρα. Είναι το πώς αισθάνονται, δείχνουν πώς αισθάνονται, τι έχουν σκοπό, τι έχουν στόχο, και βεβαίως ο Τούρκος Πρόεδρος αναφέρθηκε και επιτέθηκε ουσιαστικά σε όσους είχαν μετατρέψει την Αγία Σοφία σε μουσείο. Από χτίστηκε ως εκκλησία, αργότερα λειτουργήσε ως τζαμί, έγινε μουσείο, και βεβαίως λέει κακώς έγινε μουσείο, λέει ο Τούρκος Πρόεδρος. Bir dönem müzecilik Ayasofya Camii'nde olduğu gibi milletin kutsallarıyla hesaplaşmanın aracı haline dönüştürülmüştür. Tarihimizin önemli bir bölümünü reddeden bu zihniyet. Όμως καλά είναι όλα αυτά, Μανώλη, και οι μεγάλες επιρροές από τον κυβερνοχώρο στο διάστημα και στη γαλάζια πατρίδα και η Αγία Σοφία και όλα αυτά που κάνει ο Τούρκος Πρόεδρος, αλλά υπάρχει και η πραγματικότητα, υπάρχει και η καθημερινότητα και η πραγματική ζωή και η οικονομία. Γι' αυτό ήθελα να καταλήξουμε στον κύκλο της ενημέρωσης με αυτό το θέμα, διότι χθες ανακοινώθηκε και ο βασικός μισθός, όπου μειώνεται ουσιαστικά, αν το βάλουμε σε ευρώ, μειώνεται σχεδόν κάπου στα 15 ευρώ το χρόνο. Mm-hmm. Δηλαδή ο Τούρκος πολίτης θα παίρνει 300 ευρώ. Μην τα ακούτε αυτά βέβαια στα 300 ευρώ, εντάξει, καλούτσικα είναι. Κάποτε παίρνει από τα 350 μέχρι 460 έχει φτάσει ο βασικός μισθός, και κάθε χρόνο μειώνεται περισσότερο. Mm-hmm. Η Τζουμπουρία έχει πρωτοσέλιδο αυτό και λέει: δεν ακούσατε τους εργαζόμενους, λέει, και μειώθηκε κι άλλο ο βασικός μισθός. Και έχουμε φτάσει στο σημείο, επειδή ακούσαμε τον Τούρκο Πρόεδρο να αναφέρεται για το διάστημα, είδαμε για τον Ντόν Μέζ να λέει ότι θέλει να διαπραγματευτεί όλες τις συνθήκες για την Αγία Σοφιά. Αλλά έχουμε και αυτή η εικόνα, αυτό που θα ακούσουμε από τον Τούρκο Παντοπόλη. Εγώ το βλέπα στο δελτίο χθες το βράδυ. Πραγματικά καθόμουν και σκεφτόμουν 15 λεπτά αυτή την είδηση. Διότι πίστευε, λέει ότι έρχονται άνθρωποι. Άνθρωποι που αγόραζαν κάποτε 2 ψωμιά, 3 ψωμιά, τώρα έρχονται και μου ζητάνε μισό ψωμί. Προσέξτε, το ψωμί εδώ κοστίζει 2 λίρες, δηλαδή περίπου 18 cents. Μάλιστα. Δηλαδή έρχονται άνθρωποι και αγοράζουν μισό ψωμί, επειδή δεν έχουν χρήματα για εκείνη την ημέρα να αγοράσουν μισό ψωμί. Εντάξει, είναι όλα ωραία. Είναι εντυπωσιακό, αλλά πολύ εντυπωσιακό. Χώρα, και αυτή η Τουρκία και αυτοί οι άνθρωποι είναι νομίζω για ιδιαίτερο προβληματισμό. İki ekmek alıyorsa icabında biz burada yarım ekmek bile ne veriyoruz? Yarım ekmek. 1,5 ekmek ver. O zaman diyor işte diyor yarım ekmeğe mi akşama da şey yapayım diyor. Covid ve pandemi döneminden dolayı maalesef bir evde 3 kişi çalışırken bir kişiye düştü. Evini kirasını mı versin? Karnını mı doyursun? Elektrik parasını mı versin? Su parasını mı versin? Biz yetişemiyoruz. Vallahi Allah milletimizin yardımcısı olsun. Αυτές οι ειδήσεις, Μανώλη, παίζουν σε μεγάλα δίκτυα ή είναι σε τίποτα τοπικά δίκτυα που δεν πολύ ακούγονται? Όχι, όχι. Όχι, όχι. Εμείς, κοιτάξτε, εγώ και τις εφημερίδες που δείχνω και τα τηλεοπτικά δίκτυα που δείχνω είναι πάντα τα mainstream, αυτά τα μεγάλα δίκτυα. Δεν προσπαθούνται περιοθεριακές εφημερίδες ποτέ. Στο Sky εμείς προσπαθούμε να δείχνουμε τη μεγάλη εικόνα. Όπως δείχνουμε τις εφημερίδες της Τζουμουρίας Σαμπάχ, δεν πάω να δείξω μια περιθωριακή εφημερίδα. Ας πούμε, να σας δείξω την εφημερίδα Σαμπάχ, επειδή μιλάμε για το ψωμί κτλ. Η Σαμπάχ δεν αναφέρει στο βασικό μισθό. Έχει μια φωτογραφία του Τούρκου Πρόεδρου, δηλώσεις του, έχει τη σύζυγό του και έχει μια διαφορετική εικόνα. Είναι μεγάλη εφημερίδα της Τουρκίας, αλλά βέβαια φιλοκυβερνητική. Η Χουριέτ και εκείνη αναφέρεται στη μεγάλη. Για να το τονίσω και αυτό, επειδή θα μιλήσουμε και τον κύριο Σιριώκη και την Πακογιάννη. Ο Ερντογάν ανακοίνωσε επίσης ότι η Τουρκία υπογράφει μια μεγάλη συμφωνία, εμπορική συμφωνία με την Μεγάλη Βρετανία σήμερα. Δηλαδή, ουσιαστικά τελωνιακή ένωση με τη Μεγάλη Βρετανία. Είναι η μεγαλύτερη συμφωνία μας μετά την τελωνιακή ένωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, και αυτό νομίζω έχει σημασία του για την γεωστρατηγική. Μάλιστα. Τώρα, Μανώλη,
Πάμε να